Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε γιουβέτσι μοσχαράκι στην χύτρα μας. Πολύ εύκολη συνταγή, σε μία ώρα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Θα μαλακώσει το κρέας, θα γίνει τόσο τρυφερό που θα λιώνει στο στόμα. Η σάλτσα μας θα γίνει μοναδική γιατί πρέπει να φτιάξουμε το γιουβέτσι, το κρυθαράκι μας. Και στο τέλος θα είναι ένα μοναδικό φαγητό μαμαδίστικο σε χρόνο ρεκόρ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το γιουβετσάκι μας. Πρώτα απ' όλα, να βάλουμε μπρος στη χύτρα μας. Θέλουμε δυνατή φωτιά. Να σοτάρουμε το κρεατάκι μας. Το κρεατάκι είναι στο ψυγείο. Λοιπόν, έχουμε πάρει ποντίκι. Γιατί ποντίκι, φιλελάκι? Ο Λάκης παίρνει βοήθεια, να ξέρετε, δεν φαίνεται. Γιατί το ποντίκι, φιλελάκι, έχει αυτό εδώ πέρα που βλέπεις εδώ πέρα. Κοίταξε εδώ. Το βλέπεις? Αυτές τις ίνες που βλέπεις μέσα. Αυτές δεν είναι λιπαρά. Τι είναι? Ουσιαστικά είναι το ζελέ που έχει το κρέας, η ζελατίνη. Είναι το πιο ποιοτικό κομμάτι που μπορούμε να πάρουμε μέσα σε ένα φαγητό μας. Αυτό το ζελέ, καθώς ψήνεται μέσα στη χύτρα μας, θα διοχετευτεί στο φαγητό μας και θα κάνει πλούσια, γεμάτη σε γεύση τη σάλτσα μας. Και αυτό το ζελέ έχει την ιδιότητα να μένει στο στόμα μας. Ουσιαστικά όλα τα φαγητά των μαμάδων που θεωρούμε ότι είναι νόστιμα, το μυστικό είναι εδώ. Στο ότι όλα αυτά τα φαγητά μένουν στο στόμα, μένουν στη μνήμη μας και κατά έναν περίεργο τρόπο θεωρούμε ότι είναι πιο νόστιμα από όλα τα υπόλοιπα τα φαγητά. Το ποντίκι κατ' εξοχήν είναι ένα από τα καλύτερα κρέατα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε ένα κοκκινιστό, γιατί ουσιαστικά το γιουβέτσι μας είναι κοκκινιστό. Και αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς. Πάρτε το ποντίκι, κόψτε το σε μεγάλα κομμάτια. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Θέλουμε έτσι να μας δίνει την αίσθηση στο τέλος ότι τρώμε πραγματικό φαγητό. Και επειδή θα βάλουμε 1-2 κομμάτια στο πιάτο μας και θα λιώνει από τη χύτρα, είναι φανταστικό να το βάλουμε σε μεγάλα κομμάτια. Τους άλλους, επειδή χρησιμοποιούμε τη χύτρα, δεν έχουμε το φόβο να βράσουμε πολλές ώρες. Γιατί άμα τα κόψουμε τόσο μεγάλα κομμάτια, φυσιολογικά θα μας πάρει σε μία κατσαρόλα 2-2,5 ώρες. Ενώ με τη χύτρα μειώνουμε πολύ το χρόνο βρασμού, μερικές φορές και 70%, γιατί το φαγητό μας ουσιαστικά σε μία ωρίτσα θα είναι έτοιμο. Τώρα, κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια και μην ανησυχείτε για όλα αυτά τα κομμάτια που βλέπετε, τα χοντρά ίνες που θεωρείτε ότι δεν θα βράσουν, γιατί η χύτρα θα κάνει τη δουλειά της και θα τα μαλακώσει και θα λιώνει στο στόμα. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το μοσχάρι έτσι όπως είναι, να προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές της σούπας λαδάκι, εδώ, πιπέρι και αλατάκι. Άμα δεν κάνετε αυτή την κίνηση εδώ, να πάει το αλάτι και το πιπέρι μέσα στο κρέας, το φαγητό σας δεν θα μπορέσει να αλατιστεί ποτέ. Οπότε καλό μασαζάκι εδώ και πάμε στη χύτρα μας. Η χύτρα έχει πάρει φωτιά, πρέπει να τσιρτσιρίζει αυτή τη στιγμή και ρίξτε μέσα το μοσχαράκι και να το κάνουμε ωραίο και νόστιμο. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα λαχανικά μας που δεν έχουμε πάρα πολλά. Το κλασικό λαχανικό για τέτοιες συνταγές είναι το κρεμμυδάκι. Οπότε μπορείτε να ρίξετε και 2 και 3 και 4 κρεμμύδια, όσοι σας αρέσουν. Ακόμα και ένα να ρίξουμε μέσα στη συνταγή μας, πραγματικά θα κάνει το φαγητό μας νόστιμο. Κάνουμε μία έτσι μαμαδίστικη συνταγή. Οπότε πρέπει να ρίξουμε όλα αυτά τα λαχανικάκια μας, μας αρέσουν. Και λίγο να ανακατέψω εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο χρώμα άρχισε να παίρνει το κρέας μου, το βλέπετε. Και περίπου που αναρωτιέστε, εννοείται πως η χύτρα είναι αντικολλητική. Είναι κατ' εξοχήν το πιο αντικολλητικό σκεύος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και το μυστικό βρίσκεται στον πάτο της κατσαρόλας που έχει πιεστεί με αρκετή δύναμη ώστε διοχετεύεται πάρα πολύ ομοιόμορφα η θερμοκρασία παντού. Και κρατάει τη θερμοκρασία. Το δεύτερο βασικό. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα σκορδάκια μας. Λεπτές φετούλες ή και χοντρές δεν μας πειράζει. Θα λιώσει το σκόρδο. Οπότε μέσα το σκορδάκι μας. Ένα στίκ κανέλας, μία δάφνη, είναι εύκολο να τα βρούμε στο τέλος, οπότε ρίξτε τα μέσα. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε τον πελτέ ντομάτα. Σε περίπτωση που δεν καίει πολύ η χύτρα σας και τη βάλετε κατευθείαν μπρος, το φαγητό δεν θα βγει πετυχημένο. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσετε τη χύτρα να κάψει καλά για να σοτάρουμε το κρεατάκι μας. Το κρέας πρέπει να σοταριστεί και να πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα. Άμα δεν πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα, πάντα θα λείπει από γεύση μέσα στο φαγητό μας. Οπότε πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, πρέπει να καίει αρκετά. Μην φοβάστε, δεν πρόκειται να κολλήσει με τίποτα. Σας το υπόσχομαι. Τώρα, ρίχνουμε μέσα τον πελτέ ντομάτας, εδώ. Και καθώς ρίξουμε τον πελτέ ντομάτας, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ανακατέψουμε πάλι, πρέπει να μαγειρέψουμε τον πελτέ. Εδώ. Και μόλις μαγειρευτεί καλά ο πελτές, ήρθε η ώρα να ρίξουμε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε το κόκκινο κρασάκι. Αφήνουμε να τσιρτσιρίσει, να εξατμιστεί τελείως. Ανακατεύουμε λίγο. Εδώ. Και μόλις εξατμιστεί το κρασάκι, ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα ρίξω ένα ζώο μοσχάρι. Αν δεν έχετε μοσχάρι και έχετε κοτόπουλο, ρίξτε κοτόπουλο. Αν έχετε λαχανικό, ρίξτε λαχανικό. Μία πρέζα μπούκοβο, γιατί μας αρέσει. Το κοκκινιστό πάντα χρειάζεται λίγο καυτερή πιπεριά μέσα.
Θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας κοφτή ζάχαρη. Εδώ. Θα ρίξω την ντομάτα μου. Θα ρίξω λίγο θυμαράκι. Ρίξτε μαζί με την ντομάτα και λίγο θυμαράκι. Και ο βασιλικός πηγαίνει πολύ, αλλά περισσότερο στο τέλος για να μας δώσει αρώματα. Και το τελευταίο υλικό που θα ρίξουμε μέσα είναι το νεράκι μας. Οχ! Αυτό ήταν. Κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα. Φροντίζουμε το κρεατάκι μας να είναι βυθισμένο μέσα στο ωραίο ζουμάκι που έχουμε φτιάξει. Λίγο ριγανίτσα. Λίγο αλάτι και πιπέρι, γιατί ο ζωμός δεν θα φτάσει. Ένα ζωμός για τόσο πολύ φαγητό δεν είναι αρκετός, οπότε βάλτε λίγο αλατάκι. Βάλτε λίγο πιπεράκι και στο τέλος, άμα χρειαστεί και άλλο, θα βάλουμε, θα προσθέσουμε. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις πέρασε. Γιατί τώρα θα δουλέψει η χύτρα. Κλείνουμε το καπάκι. Πάμε στην ένδειξη 2, όπου είναι η ένδειξη για να μαγειρεύουμε τα κρέατα. Και μόλις σηκωθεί η βαλβίδα στο πράσινο σημείο, τότε αρχίζουμε να μετράμε περίπου μία ωρίτσα. Μία ωρίτσα, αλλά χαμηλώνουμε τη φωτιά. Δεν θέλουμε σε δυνατή φωτιά. Σε περίπτωση που πάει στο κόκκινο, ξανασβήνουμε τη φωτιά ή τη χαμηλώνουμε. Δεν θέλουμε να παραβράζει το φαγητό. Όχι πως υπάρχει κανένας κίνδυνος να γίνει τίποτα στη χύτρα. Απλά θέλουμε να σιγοβράζει για εξοικονόμηση ενέργειας και για πιο ομοιόμορφο ψήσιμο μέσα στη χύτρα. Δεν βράζουμε πολύ δυνατά. Με το που πάει στο πράσινο, ξέρουμε το σημείο που πρέπει να βράζει το μοσχαράκι μας. Και σε μία ωρίτσα θα βγάλουμε το μοσχαράκι για να ρίξουμε μέσα στο κρυθαράκι. Και μετά από μία ωρίτσα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τη χύτρα μας. Όπως βλέπετε, έχω κλείσει τελείως τη χύτρα τα τελευταία 20-30 λεπτά. Έχει κρατήσει θερμοκρασία μέσα και σιγοβράζει το φαγητό μου για οικονομία. Βγάζουμε όλο τον ατμό και πάμε εδώ. Ανοίγουμε τη χύτρα μας. Τέλεια. Όπως βλέπετε, έχω σβήσει τη φωτιά. Ακόμα και αν βγάλω τη χύτρα από τη φωτιά, πάλι σιγοβράζει. Γιατί 2.500 τόνοι πατήσανε τον πάτο της κατσαρόλας, με αποτέλεσμα να κρατά τη θερμοκρασία. Και κοιτάξτε εδώ, βράζει το φαγητό μου ακόμα και όταν είναι εκτός φωτιάς. Τώρα, ξαναβάζω πίσω. Εδώ, βγάζω το κρεατάκι μου πολύ προσεκτικά γιατί έχει μαλακώσει. Δεν θέλω να το σπάσω. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Βλέπετε πόσο προσεκτικά βγάζω το κρεατάκι μου. Πραγματικά είναι λουκουμάκι, λιώνει στο στόμα. Λίγο ακόμα. Κρεατάκι τελείωσε. Έχει μείνει μόνο η ντοματούλα με τα λαχανικά. Και η πρώτη κίνηση που έχω να κάνω, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναλέμε, είναι κλείνω με μεμβράνη πολύ καλά το κρεατάκι μου για να μην αφυτατωθεί. Και τώρα έτσι όπως το έχω θα παραμείνει ζεστό για τουλάχιστον μισή ωρίτσα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και όση ώρα αφήσαμε το κρεατάκι μας εκεί πέρα, πάμε να ρίξουμε το κρυθαράκι μας. Για το κρυθαράκι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ξαναβάζουμε μπροστά τη χύτρα, να πάρει μία βράση και έτσι όπως είναι το κρυθαράκι, το ρίχνω μέσα. Εδώ. Το ζουμάκι είναι ακριβώς για να βγει το κρυθαράκι μας στην εντέλεια και θέλω να ρίξετε και 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Πολύ βασικό σε αυτό το σημείο να ρίξουμε το λαδάκι μας. Με το που ρίξουμε το λαδάκι και πάρει μία βράση εδώ, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας στο ελάχιστο. Δεν θέλουμε δυνατά τη φωτιά γιατί το κρυθαράκι γενικά δεν είναι πολύ εύκολο στο βράσιμό του, θέλει φροντίδα. Γι' αυτό το λόγο ανακατεύουμε όλη την ώρα και έχουμε χαμηλά τη φωτιά μας για περίπου 15-20 λεπτάκια, μέχρι που το κρυθαράκι να τραβήξει τελείως όλα τα ζουμιά και να βράσει. Θα το καταλάβουμε όταν πιει τα ζουμάκια του, θα είναι έτοιμο. Οπότε υπομονή 15-20 λεπτάκια και σερβίρουμε το φαγητό μας. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σβήνουμε τη φωτιά. Και κοιτάξτε εδώ, η απόλυτη σύσταση. Και το φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι το ζελέ που μιλούσαμε στην αρχή. Όλη αυτή η υπέροχη γεύση που έβγαλε το κρέας μας υπάρχει εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Θέλω να φροντίσετε την ώρα που το φτιάξετε, να έχετε μπόλικο στο σπίτι και να το μοιραστείτε. Είναι ένα φαγητό που όντως και να το ξαναζεστάνουμε νόστιμο είναι, αλλά όταν βγαίνει από τη φωτιά είναι πέντα νόστιμο και μυρίζει καταπληκτικά. Θέλω λίγο μαϊντανό και το κρεατάκι μου που έχει περιμένει υπομονετικά εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, το έχουμε κρατήσει ζουμερό. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Τώρα θέλω να πάρω λίγο από το κρεατάκι μου και να βάλω πάνω στο κρυθαράκι. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να αφήσετε τελευταία στιγμή να ρίξετε το κρεατάκι από πάνω και να μην το ανακατέψετε μέσα στο κρυθαράκι. Γιατί άμα το ανακατέψουμε μέσα στο κρυθαράκι, πρέπει να το κάνουμε πολύ προσεκτικά ώστε να μην σπάσουμε το κρέας. Γιατί το κρέας πραγματικά λιώνει και δεν θέλουμε να λιώσει μέσα στο κρυθαράκι. Θέλουμε να υπάρχει σαν ολόκληρο κομμάτι από πάνω. Λίγο μαϊντανό εδώ. Και τι άλλο θα ρίξουμε από πάνω? Φετούλα. Μπορείτε βέβαια να την αφήσετε από δίπλα, αλλά κοιτάξτε εδώ. Λίγο φετούλα από πάνω. Αφήστε να χιονίσει. Παναγία μου. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο
λίγο φρέσκο πιπεράκι και λίγο αλατάκι. Παναγία μου, πάνω στο κρέας το αλατάκι. Και τώρα ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε. Το κρεατάκι θέλω να δείτε ότι ίσως και να μην χρειάζεται καν πιρούνι, γιατί κοιτάξτε εδώ, ακουμπάς και απλά λιώνει, το βλέπετε. Μπορείς να δεις κάθε ίνα του κρέατος, έχει μαλακώσει και έχει κρατήσει όλη του τη γεύση. Και το κρυθαράκι από κάτω. Είναι όλη αυτή η γεμάτη γεύση που σας περιγράφω τόση ώρα και δεν μπορείτε να καταλάβετε, γιατί πρέπει να κάνετε ακριβώς συνταγή όπως σας έδειξα. Όλο αυτό το νόστιμο ζελέ που έχει βγάλει το κρέας έχει πάει στο κρυθαράκι και είναι αυτό που το κάνει τόσο φανταστικό και τόσο νόστιμο. Το κρέας έχει κρατήσει ολόκληρο κομμάτι, οπότε έχεις όλη αυτή τη διαδικασία να σπάσεις το κρέας και να το ευχαριστηθείς από το να είναι λιωμένο μέσα στο κρυθαράκι, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε είναι μια φανταστική συνταγή και πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, να μας αγαπάτε πολύ γιατί εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σωστά, Μιχάλη. Κυριακό, Λάκη, Κατερίνα, μπράβο. Σας αγαπάμε όλοι εδώ πέρα. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.